Από σήμερα ξεκίνησε ο εμβολιασμός κατά της γρίπης για το 2022-2023 στα φαρμακεία, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής συνταγής για κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού. Το αντιγρυπικό εμβόλιο παρέχεται δωρεάν και αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Από σήμερα μπορεί κάποιος, ο οποίος είναι άνω των 60 ετών, να προσέλθει στο φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή και να προμηθευτεί το αντιγρυπικό εμβόλιο. Επίσης, σε αυτή την ομάδα που δικαιούνται ουσιαστικά εμβόλια χωρίς ιατρική συνταγή είναι και άτομα ηλικιωμένα, τα οποία έχουν κάποιες παθήσεις, χρόνια νοσήματα όπως λέμε εμείς, τα οποία έχουν σχέση με το αναπνευστικό, κυρίως άσθημα και κάποια καρδιακά προβλήματα. Αυτοί λοιπόν μπορούν να προσέλθουν από σήμερα στο φαρμακείο, να προμηθευτούν το εμβόλιο, το αντιγρυπικό, και να το κάνουν χωρίς φυσικά ιατρική συνταγή. Το αντιγρυπικό εμβόλιο συστήνεται σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω και ενήλικες ή παιδιά με χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, σε έγκυες, λοχοίδες και θυλάζουσες. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με μεγάλους, και παιδιά θα έλεγα έχουν εμβολιαστεί αρκετά, αλλά και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω των 50 ετών. Γενικότερα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με πέρυσι. Ήδη πολλοί έχουν εμβολιαστεί κατά της γρίπης λόγω της φετινής έξαρσης των περιστατικών. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Ήδη έχουμε εμβολιάσει αρκετό κόσμο. Πολλοί έχουν εμβολιαστεί. Απόθεμα εμβολίων υπάρχει. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε επιθυμεί να έρθει να εμβολιαστεί μπορεί να το κάνει άμεσα. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και από πολίτες που έχουν συμπτώματα γρήπης και ιώσεων, που σπεύγουν στα φαρμακεία να προμηθευτούν τα διπλά self-test ώστε να μάθουν αν νοσούν ή όχι από γρήπη ή κορονοϊό. Εδώ και κάποια χρόνια, από τότε που έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα φαινόμενα, κυρίως με κορονοϊό, να συνδυάζουμε κάποια φαινόμενα και κάποια συμπτώματα που έχει ο κόσμος με όλα αυτά. Γιατί λογικό είναι, ανησυχεί και εννοείται ότι τα συμπτώματα είναι περίπου τα ίδια. Επομένως, κάποιος που ξεκινάει να έχει κάποια συμπτώματα, ήδη προμηθεύεται κάποιο τεστ, το οποίο είναι διπλό πλέον. Μπορεί να διαγνώσει αν έχει τη γρήπη, την απλή γρήπη που λέμε, ή κάποιο ιό του κορονοϊού. Οπότε λογικό είναι να ενδιαφέρονται ακόμα περισσότερα άτομα, γιατί ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου κυρίως οι ιώσεις, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι σε μεγάλη έξαρση, κυρίως σε παιδική ηλικία, οι οποίες μεταδίδονται λογικά στα σχολεία και στα παιδιά γενικότερα. Οπότε αυτά μεταφέρονται στους γονείς και από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαδικασία, όπως σας είπα, της ανησυχίας ανάλογα με τα συμπτώματα που έχει ο κόσμος. Πάντως, σύμφωνα και με τους γιατρούς, κορύφωση αναμένεται μετά την εορταστική περίοδο.